Είμαστε μόνοι μας, όπως βλέπετε, με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είμαστε εδώ για άλλη μια φορά. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, κύριε Έχουμε να δούμε και σήμερα πολλά θέματα που αφορούν σε ακίνητα, σε στεγαστικές πολιτικές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Κάνουν άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού ζουν νέοι, πόσοι μάλλον νέοι ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Αυτό είναι ενδιαφέρον στοιχείο, για να μας το πείτε. Πραγματικά. Με αυτό να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε Μπάκα, με αυτό. Ωραία. Βλέπουμε το εξής, ότι πάρα πολλοί νέοι της ηλικιακής ομάδας από 18-34 ετών. Κατά μέσο όρο το 49,4% ζουν στην Ευρώπη στο παιδικό του δωμάτιο. Ένα στους δύο δηλαδή. Ακριβώς, ένα στους δύο. Η Κροατία είναι πρώτη με 76,5%, η Ελλάδα δεύτερη 72,9%. Δηλαδή 7 στους 10 νέους ζουν στο παιδικό του δωμάτιο, η Πορτογαλία 72,3%, η Ιταλία 70,5%, η Ισπανία 64,5%, η Ιρλανδία 62,4%, η Κύπρος 54%, το Βέλγιο 44,8%, η Γαλλία 43,9%, η Αυστρία 37,7%. Η Ολλανδία 35,8%, η Γερμανία 29,9%, η Φιλανδία 18,2%, η Σουηδία 17,3% και η Δανία 16%. Τώρα αυτά τα στοιχεία, κύριε Μπάκα, γύρουν μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και σε κάθε χώρα μας δείχνουν τα ποσοστά πολλά. Αλλά να δούμε. Οι Σκανδιναβοί πάντως δείχνουν, είναι άλλη νοοτροπία. Όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το κόστος στέγασης είναι πάρα πολύ ψηλό και έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι για ένα νέο άνθρωπο, ένα σπίτι το οποίο είναι μικρής επιφάνειας, αγγίζει ακόμα και το 60 και 70% του εισοδήματος ενός νέου. Αν δούμε τώρα και τις ηλικιακές ομάδες, θα δούμε το εξής. Ότι στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών έχουμε το 2021 το 91% των νέων να ζουν στο παιδικό του δωμάτιο. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ακόμα και οι νέοι, οι οποίοι επέλεγαν στα προηγούμενα έτη να σπουδάσουν εκτός οικίας κατοικίας, επιλέγουν πλέον να σπουδάζουν σε πανεπιστήμια, σε σχολές, στην πόλη τους. Ναι, ναι. Αυτό είναι η συγκεκριμένη κάρτα. Η δεύτερη καρτούλα για ηλικίες 25-29 ετών, βλέπουμε ότι το ποσοστό φτάνει στο 74,3%. Ενώ αγγίζει η καρτούλα και πάμε στους νέους ηλικίας από 25-34 ετών, θα δούμε ότι αγγίζουμε το 60,7%, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό για τους ηλικίες συγκεκριμένα. 6 στους 10 τριαντάριδες σχεδόν ζουν στο παιδικό του δωμάτιο. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Βλέπετε αυτό συνεχώς μεγαλώνει και θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και το 22 και το 23. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης, κύριε Μπάκα, που ζούμε. Ακριβώς. Οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Τώρα, ας δούμε στην επόμενη καρτούλα, το έχουμε και την έχουμε ετοιμάσει, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνουν τώρα διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη στιγμή με την πρώτη κάρτα που βλέπουμε το εξής. Ότι στην Πορτογαλία, δηλαδή γράφει Βιέννη πάνω κάρτα, αν δεν κάνω λάθος αυτή τη στιγμή, αλλά είναι η Πορτογαλία συγκεκριμένη χώρα, το 62%, μάλλον αυτή είναι η Βιέννη, σωστή είναι η κάρτα, ζει σε κατοικίες κοινωνικών εισοδημάτων σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο. Και θα χτίσει επιπλέον στη Βιέννη, θα χτιστούν 4.000 επιπλέον δημοτικά διαμερίσματα, περίπου ζουν 500.000 άνθρωποι στα δημοτικά διαμερίσματα της Βιέννης. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά το κόστος στέγασης. Και αν η κάρτα συνεχίσει, θα δούμε το εξής. Ότι στη Βιέννη το εισόδημα που πρέπει να έχει κάποιος για να ενταχθεί σε μια κοινωνική κατοικία κατά άτομο είναι περίπου 42.000 ευρώ κατά άτομο. Και υπάρχουν συνολικά 200.000 επιδοτούμενες συνεταιριστικές κατοικίες ή κατοικίες με επιδοτούμενο ενίκιο όσον αφορά τη Βιέννη. Αν τώρα γυρίσουμε και πάμε στην επόμενη καρτούλα, να δούμε την επόμενη χώρα, θα δούμε το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, έκανε το εξής Ισπανία το 2019, όταν δεν αφήσουν τα ενίκια, η παραμονή του ενοικιαστή θα ισχύει μέχρι και τη λήξη του συμβολέου, ακόμα και στην περίπτωση που το ακίνητο πουληθεί. Εδώ στην Ελλάδα, πρόσφατα όταν πουληθεί ένα ακίνητο, τι λέμε, η γεωκατοίκηση. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε ότι η Ισπανία πήγε στη λογική λέει, και να πουληθεί το ακίνητο, ο ενοικιαστής θα παραμένει μέσα μέχρι τη λήξη του μισθωτηρίου συμβολέου. Και πολύ σωστό. Ακριβώς. Μετά βλέπουμε ότι η ελάχιστη διάρκεια του μισθωτηρίου συμβολέου αυξήθηκε από τα 3 χρόνια στα 5 χρόνια. Σκοπός ήταν για να μην δουν νέες αυξήσεις οι ενοικιαστές. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο μέτρο της Ισπανίας όσον αφορά τη κρατική της στεγαστική πολιτική. Παρ' όλα είδαμε ότι η Ισπανία εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με 1 δις ευρώ μέτρα για την κατασκευή περίπου 20.000 νέων κοινωνικών κατοικιών έως το 2026. Mm-hmm. Η Ισπανία, μην ξεχνάμε, έχει 260.000 κοινωνικές κατοικίες, άρα έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο. Είδαμε μετά επιπλέον ότι η Ισπανία μπήκε στη λογική να έχει ένα μέτρο στήριξη του ενοικίου ύψους 250 ευρώ το μήνα για 2 έτη, για νέους από 18-34 ετών και για εισοδήματα όμως αυτοί οι συγκεκριμένοι νέοι που έχουν λιγότερα, κατηθείτε, από 1.970 ευρώ το μήνα. Αλλά όποιος έχει λιγότερα από 1.970 ευρώ το μήνα, εντάσσεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μετά έχουμε παράταση του ορίου αύξηση του ενοικίου 2% στους 31 Δεκεμβρίου 2023. Αυτή η παράταση της αύξησης του ενοικίου 2% είναι και για τις οικιστικές μισθώσεις. Στη χώρα μας έχουμε μόνο για τις επαγγελματικές μισθώσεις 3%. Άρα όλες οι ενεργές μισθώσεις στην Ισπανία, ενώ το 2022 υπήρχε το συγκεκριμένο πλαφόν, παρατάθηκε και το 2023 στο 31 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Πλέον, αν δούμε και τις υπόλοιπες καρτούλες, θα δούμε το εξής.
ότι γενικά η Ισπανία έχει μπει στη λογική να δημιουργήσει ένα ολόκληρο οργανισμό στη γαλλική πολιτική. Το λέμε με την Κύπρο. Η Κύπρος τι έκανε, δημιουργήσε ένα οργανισμό κυκιστικών μονάδων. Οπότε λέει, ότι δίνω ουσιαστικά κίνητρα για την αύξηση του συντελεστή δόμησης. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιος μπορεί αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, κατασκευαστής, να μπει στη λογική να συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο οργανισμό και να αυξηθεί ο συντελεστή δόμηση κατά 3%. Που σημαίνει ότι αν έχουμε ένα οικόπεδο που μπορούμε να χτίσουμε 1.000 τετραγωνικά μέτρα, χτίζουμε 1.300 τετραγωνικά μέτρα, τα 150 τετραγωνικά μέτρα παίρνει ο κατασκευαστής ως αποζημίωση του κόστου κατασκευής και τα 150 τετραγωνικά μέτρα τα παίρνει το Κυπριακό Δημόσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποζημίωση και αποκτά ως κάποιο τρόπο εντελώς δωρεάν τετραγωνικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το συγκεκριμένο μέτρο δεν στοιχίζει τίποτα όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ παράλληλα και η Κύπρος έχει πλέον μπει σε διαδικασία και έχει αποκτήσει πολλά τετραγωνικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Κάτι θα μπορούσε να κάνει και η Ελλάδα πάρα πολύ εύκολα. Είναι αυτό που είπαμε, η εισαγωγή πολυδομικών κινήτρων και εργαλείων για την παραγωγή υποστηρικτικής κατοικίας δημιουργίας και για πώληση και για ενίκιο. Mm-hmm. Και θα σου πω και το εξής, ότι η Κύπρος κάνει το εξής όταν μπαίνει σε διαδικασία για τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα που αποκτά εντελώς δωρεάν, λόγω της αύξησης του συντελεστή δόμησης, κάποια τετραγωνικά μέτρα τα πουλάει κάθε χρόνο με κλήρωση, με κόστος, όσο είναι το κόστος κατασκευής, δηλαδή περίπου 800 με 900 ευρώ τετραγωνικό μέτρο σε νέους και ευάλωτες οικονομικά οικογένειες. Τώρα, αν γυρίσουμε και την επόμενη καρτούλα, δούμε και την επόμενη χώρα, θα δούμε, πήγε αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, ας πούμε, πάμε αυτή τη στιγμή και δούμε το εξής, θα δούμε ότι στην Πορτογαλία αυτό που έκανε η κυβέρνηση είναι το εξής. Ότι εισάγει νόμο για τη στέγαση για άτομα άνω των 65 ετών, οι άτομα με 60% αναπηρία που διαμένουν άνω των 15 ετών. Δεν μπορεί να βγάζει το σπίτι. Αν μένουν πάνω από 15 έτη, λόγω αύξηση του ενοικίου. Ναι. Μετά απαγόρευσε οποιαδήποτε σύμβαση μίσθωσης λιγότερη από 12 μήνες και έκανε αυτόματα ανανέωση για 3 χρόνια. Δηλαδή αυτό που είπαμε στη χώρα μας πολλές φορές, που κάνουμε στο τέλος συμβόλαιο για 12 μήνες, δεν ισχύει στην Πορτογαλία, αυτόματα γίνονται 3 ετών. Ναι. Αν συνεχίσει η καρτούλα στην Πορτογαλία, θα δούμε και άλλα δεδομένα. Θα δούμε το εξής στην Πορτογαλία. Ότι υπάρχουν φορολογικά μέτρα για μακροχρόνιες μισθώσεις με προοδευτική φορολογική απαλλαγή για τα εισοδήματα που λαμβάνουν από τον ιδιοκτήτη. Αγγίζουμε ακόμα και τη μείωση της έκπτωσης του φόρου 60% στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μισθώνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις συγκεκριμένες κατοικίες. Από πόσα χρόνια δηλαδή και πάνω τώρα αυτό, πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, δεκαετία και πάνω. Όχι, πάνω νομίζω από την πενταετία. Μετά στην Πορτογαλία είδαμε ότι εντάχθηκε και αυτή στο Ταμείο Ανάκαμψης με 2,7 δισεκατομμύρια δημιουργία οικονομικά προσιτής κατοικίας και περιόρισε πάλι την αύξηση των ενοικίων και στις οικιστικές μισθώσεις και στις επαγγελματικές 2% για το 2023. Εδώ η Ελλάδα, να σας πω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα έχει ενταχθεί με 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε ότι πολλές χώρες εντάσσονται με 2,7 δις ή 1 δις ευρώ. Mm-hmm. Και όταν συνεχίσουμε την καρτούλα, θα δούμε ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης και γενικότερα τα σχέδια της στεγαστικής πολιτικής είναι κάτι το οποίο είναι πολύ εξειδικευμένο πλέον και αναφέρονται πολλές χώρες πλέον στη λογική να ενταχθούν και να θετήσουν μέτρα με στόχο την αναχέτηση του κόστου στέγασης. Γιατί για κάποια στιγμή, κύριε Πρόεδρε, θα ήταν να παίρναμε το καλύτερο από σημείο από κάθε χώρα και να φτιάχναμε ένα δικό μας πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Φαντάζει αδύνατο να γίνει. Πάντως ότι κάτι πρέπει να γίνει στη χώρα και στο επίπεδο του ενοικίου, που είναι απλησίαστα τα ενοίκια, είτε επαγγελματική κατοικία είτε στέγαση είναι απλησίαστα. Και στην πώληση τα ίδια πρέπει να ληφθούν μέτρα. Πάντως, κύριε Μπακά, νομίζω ότι υπάρχουν ανοιχτά αυτιά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητες να πάμε σε τέτοια επίπεδα. Δεν χρειαζόμαστε πάντα λεφτά για να κάνουμε στεγαστική πολιτική. Από τα παραδείγματα που μας δείξατε από τις άλλες χώρες, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές επιλογές. Πάντως, κάποια στιγμή αξίζει να δούμε το ισπανικό μοντέλο, το οποίο πραγματικά. Να το δούμε αναλυτικά μια άλλη φορά. Αξίζει το κόπο πραγματικά να δούμε πολλά πράγματα. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπακά. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε στα αθλητικά τώρα.